Πάμε τώρα, κύριε Γύρη, γρήγορα να δούμε τι κακός χαμός έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γιώργο Τσίπρα σε τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, είσαι γελίος, λέγει ο ένας, εσύ 100% και ένοχος. Έγινε σφαγή. Ένας κακός χαμός και πάλι το θέμα το ίδιο. Είναι ο Βάρτης. Πάμε να δούμε, σε ένα μπόλεμο πάμε να δούμε τι έγινε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είμαι στο αυτοκίνητο, αλλά με ενημέρωσε ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Ανέφερε ότι βρέθηκαν στο λογαριασμό μου χρήματα από την Οβάρτης. Όχι. Ή κάτι παρόμοιο. Όχι, είπα ότι βρέθηκαν χρήματα στο λογαριασμό σας. Δεν ξέρουμε αν είναι από την Οβάρτης. Αυτό είπατε ακριβώς. Θα το ψάξει η δικαιοσύνη. Είναι απολύτως ψευδές αυτό που λέτε και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Το πόρισμα είναι της δικαιοσύνης. Μη με διακόψετε. Παρακαλώ. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Να απαντήσει λοιπόν στο προσωπικό. Και εσύ θα απαντήσετε. Αυτό που κάνετε και λέτε στην τηλεόραση. Θα το ψάξει η δικαιοσύνη, είπατε μόλις τώρα. Ναι, βεβαίως. Το πόρισμα για τα χρήματα του λογαριασμού μου, κύριε Τσίπρα, αν δεν το ξέρετε, είναι από τον οικονομικό εισαγγελέα. Δηλαδή από την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν τα χρήματα του λογαριασμού μου τα έψαξε. Και απεφάνθη ότι είμαι απολύτως αθώος. Ψέματα λέει. Η αρχιοθέτηση. Λέτε ψέματα. Ψέματα λέει. Όσο αφορά όπου οφείλονται τα χρήματα, λέτε ψέματα. Λέω ψέματα. Δικαιοσύνη είναι καθαρά. Δεν είναι καθαρά λέω τα χρήματα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν απεφάνθη δικαιοσύνη γι' αυτό. Δεν κύριε, ξέρει από πού προέρχονται. Δεν κύριε, ξέρει από πού προέρχονται. Να πείτε την αλήθεια. Τσίπρα. Την αλήθεια κύριε να πείτε. Γεώργια Τσίπρα. Εγώ σας εύχομαι να βγείτε καθαρά στην αλήθεια. Εάν ο οικονομικός εισαγγελέας έχει βρει χρήματα σε λογαριασμό κάποιου προσώπου όπου δεν ξέρει από πού έχουν βρεθεί και δεν ψάχνει αυτομάτως για να τα βρει, είναι ένοχος ο εισαγγελέας. Καταλαβαίνετε τι λέτε στην τηλεόραση. Πιθανώς. Καταλαβαίνετε τι λέτε στην τηλεόραση αυτή σας τη στιγμή. Λέω, πιθανώς. Ότι ο εισαγγελέας γνωρίζει, ότι ο εισαγγελέας γνωρίζει, είπατε, ότι υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό αυτό μου που δεν δικαιολογούνται και δεν με ψάχνει. Αυτό λέτε. Γράφει στην απόφαση αρχιοθέτησης. Την απόφαση αρχιοθέτησης. Πάνω στην οποία έχει εξελίξει. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό να το πει. Την απόφαση αρχαιοθέτηση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ναι. Πείτε το, κύριε Τσίπα, πείτε το. Τι γράφει η απόφαση αρχαιοθέτηση έχει εντοπίσει χρήματα στου λογαριασμού του κυρίου Γεωργιάδη, τα οποία λέει καθαρά μέσα ότι δεν ξέρουμε από πού βρέθηκαν. Έτσι. Και επειδή το πρόβλημα είναι Νοβάρτης, κάνει ένα άλμα και λέει ότι δεν προέρχονται από εκεί πέρα, χωρίς να ξέρει το γιατί και κλείνει την υπόθεση. Να το απαντήσει. Ναι, να ναι ή όχι. Αυτό το βλακώδες επιχείρημα. Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε για τις όρες. Είχε η κυρία Γεροβασίλη. Μαζέψου, αυτό το βλακώδες επιχείρημα. Είχε η κυρία Γεροβασίλη ως γραμματέας κοινοβουλευτικής σας ομάδας. Και το εξέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Πλιώτα. Και αν θυμάστε, μετά από την παρουσία του στον κύριο Πλιώτα, δεν βγάλατε ούτε δελτίο τύπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί της εξήγησε προφανώς ο εισαγγελέας ότι αυτά που λέτε είναι βλακίες. Για ποιο λόγο τώρα? Δεν μιλάω μαζί σας, με τέτοιες είναι βλακίες, κύριε, και βαρέθηκα να ακούω βλακίες. Επιτέλους τηλεόραση από ανθρώπους σαν και εσάς. Εγώ θα είχα μεγάλο πρόβλημα με τέτοια απόφαση αρχιοθέτησης. Ακούστε λοιπόν τώρα, κύριε Παυλόπουλε, γιατί είναι βλακίες. Ναι, ναι, τι να ακούσω. Στη σελίδα 55 του Πράξεως Αρχιοθετήσεως γράφει ότι βρέθηκαν αδιευκρίνιστα ποσά. Μπράβο. Στη σελίδα 60 γράφει ότι τα αδιευκρίνιστα ποσά δόθηκαν σε ειδική εγκληματολόγο για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, η οποία απεφάνθη ότι δεν αποτελούν προϊόν ξεπλύματος. Και στη σελίδα 67, την πρώτη τελευταία, γράφει ότι τα χρήματα δικαιολογούνται από τις εισπράξεις των εταιριών μου. Μάλιστα. Κάθεστε λοιπόν, κάνετε σημαία στο Twitter, στο μάλιστα διαδίκτυο, στο Facebook και τώρα στη τηλεόραση. Τη σελίδα 55, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν λέτε στον ελληνικό λαό τη συνέχεια της αρχιοθετήσεως και το κλείσιμο της αρχιοθετήσεως που λέει ότι τα χρήματα αυτά τα δύο να διευκρίνησαν, ελέγχθηκαν τον εισαγγελέα και βρέθηκαν νόμιμα. Άρα λοιπόν κύριε Τσίπρα, έρχεται στην τηλεόραση, συκοφαντείτε ένα συνάδελφό σας και το κυριότερο, συκοφαντείτε τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος λέει κατά την άποψή σας ότι βρήκε αδιευκρίνηστα χρήματα και αντί να τα ψάξει όσο όφιλε,
με συγκαλύπτει. Αυτό λέτε. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλά. Είσαι. Είσαι 100% και ένοχος είσαι. Απλά υπάρχει ο νόμος Βενιζέλου. Υπάρχει ο νόμος Βενιζέλου και αυτό την πλήττωσε. Μαζεύτηκε. Πήγε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Κύριε Τσίπρα, μαζευτείτε. Τι να μαζευτώ για τον νόμο Βενιζέλου. Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Υπάρχει ο νόμος Βενιζέλου. Αλλά ποιο νόμο Βενιζέλου. Υπάρχει η κοινή λογική. Έχετε αμφισβητήσει τον Άριο Πάγο, τον οικονομικό εισαγγελέα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σκαλαδίνη. Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Αυτή είναι η κατάσταση στο πολιτικό μας σύστημα. Καλημέρα σας. Και πού να ζυγώσουμε στις κάλπες. Αυτή είναι η κατάσταση στο πολιτικό μας σύστημα. Πάμε σε διάλειμμα ή στο επιχειρημα. Ο κακός χαμός και βλέπουμε ότι όσο θα φτάνουμε στην προεκλογική περίοδο, που από ό,τι φαίνεται ήδη έχουμε μπει, αλλά φανταστείτε όταν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε σε εκλογές, το τι έχει να γίνει.